Κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, η Σοβιετική Ένωση έδωσε μεγάλη προτεραιότητα στην παραγωγή κορυφαίων αθλητών μέσω κυβερνητικών προγραμμάτων. Η κάθε περιοχή προσανατολιζόταν σε αθλήματα ανάλογα με την κουλτούρα και την παράδοσή της, τις γεωγραφικές συνθήκες κτλ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η Αρμενική Σοβιετική Σοσιαλιστική Δημοκρατία, η οποία, όντας εγκλωβισμένη στα βουνά του Καυκάσου, έβγαζε πρωταθλητές σε τραχιά αθλήματα όπως η πάλι, το μπόξ και η άρση βαρών. Εξαίρεση αποτέλεσε ένα μικρό διάστημα τη δεκαετία του 70, όταν η Αρμενία αποτέλεσε πηγή πολλών μεταλλίων για τη Σοβιετική Ένωση στην τεχνική κολύμβηση. Πρόκειται για ένα σχετικά νέο άθλημα, στο οποίο οι αθλητές προσαρμόζουν πτερύγια στα πόδια τους, έχουν τεντωμένα τα χέρια τους πάνω από το κεφάλι και χρησιμοποιούν εξαρτήματα όπως μάσκες, αναπνευστήρες και φιάλες συμπιεσμένου αέρα. Σίγουρα αποτελεί παράδοξο, μιας και η Αρμενία δεν έχει πρόσβαση στη θάλασσα και η μόνη επαφή των ντόπιων με το νερό περιορίζεται σε λίγες πισίνες και τα ελάχιστα ποτάμια και λίμνες που προσφέρονται για κολύμβη. Ακόμα και σήμερα υπολογίζεται ότι μόνο το 30% του πληθυσμού γνωρίζει να κολυμπάει. Σε κάθε περίπτωση, ένας από τους καλύτερους τεχνικούς κολυμβητές της Σοβιετικής Ένωσης αλλά και ολόκληρου του κόσμου ήταν ο Σαββάς Καραπετιάν. Γεννήθηκε στις 19 Μαΐου του 1953 στην πόλη Βανατζόρ της Βόρειας Αρμενίας. Ο πατέρας του, Βλαντίμιρ, ήταν αποφασισμένος να κάνει τον Σαββάς και τα δύο μικρότερα αδέρφια του, Κάμο και Ανατόλη, πετυχημένους αθλητές. Με αυτόν τον σκοπό, η οικογένεια μετακόμισε το 1966 στο Γερεβάν, όπου ο Σαββάς γράφτηκε σε μια γυμναστική ακαδημία. Οι προπονητές του εντυπωσιάστηκαν από τη θαυμάσια σωματοδομή και τα γρήγορα αντανακλαστικά του, αλλά είπαν ότι ξεκίνησε αρκετά μεγάλος για να γίνει πρωταθλητής. Ένας από αυτούς του πρότεινε να στραφεί στην κολύμβηση. Ο Σαββάς ξεκίνησε προπονήσεις, αλλά σύντομα ένα περιστατικό παραλίγο να του κοστίσει τη ζωή. Κάθε πρωί ακολουθούσε μια συγκεκριμένη διαδρομή για να πάει στην πισίνα που έκανε τις προπονήσεις του. Μία μέρα συνάντησε 4 παιδιά με τα οποία είχε μια λεκτική αντιπαράθεση που εξελίχθηκε σε καυγά. Τα παιδιά τον χτύπησαν, τον έδεσαν, του έβαλαν μια μεγάλη πέτρα στο λαιμό και τον έριξαν στο νερό. Έπειτα περίμεναν μερικές στιγμές να δουν αν θα βγει και μετά έφυγαν. Όταν αποχώρησαν τα παιδιά, ο Σαββάς άρχισε να χοροπηδάει μέσα στο νερό και κατάφερε να ξεφορτωθεί την πέτρα, να λύσει τα χέρια για τα πόδια του και να βγει στην επιφάνεια του νερού. Τότε ο Σαββάς ήταν 15 ετών, αλλά ευτυχώς το γεγονός δεν επηρέασε τη σχέση του με το νερό. Η προσαρμογή του στην κολύμβηση ήταν άμεση και πολύ σύντομα ο Σαββάς μπήκε στη λίστα των κορυφαίων ταλέντων της Αρμενίας στο ύπτιο και το ελεύθερο στυλ κολύμβησης. Πολύ σύντομα όμως έφτασε το ταβάνι των δυνατοτήτων του στην κλασική κολύμβηση και σε ηλικία 17 ετών δεν επιλέχθηκε στην εθνική ομάδα. Ο Σαββάς καταρακώθηκε από το γεγονός, αλλά σύντομα η τύχη του θάλαζε όταν γνώρισε έναν ναυαγοσώστη ονόματι Λιπαρίτ Αλμασακιάν. Ο Αλμασακιάν ήταν υπεύθυνος των προγραμμάτων των υποβρύχιων αθλημάτων στην Αρμενία, συμπεριλαμβανομένης και της τεχνικής κολύμβησης. Οι δυο τους συναντήθηκαν σε ένα καφέ, όπου ο Σαββάς μοιράστηκε το τέλος της καριέρας του στην κλασική κολύμβηση, την ώρα που έπιναν μπύρες και συζητούσαν. Ο Αλμασακιάν, που έψαχνε αθλητές για την ομάδα τεχνικής κολύμβησης, του πρότεινε να τον προπονήσει. Ο Σαββάς πήρε ένα ταξί, γύρισε σπίτι, ξεκουράστηκε λίγες ώρες και επέστρεψε για την πρώτη προπόνηση. Το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης γινόταν εκτός νερού, ένα πρόγραμμα κολοσσίας δύναμης που έγινε θρηλυκό στους αθλητικούς κύκλους της Αρμενίας. Ο Σαββάς έτρεχε 20 με 30 χιλιόμετρα τη μέρα, πολλά από αυτά με ένα σάκο άμμου στην πλάτη. Προπονήσεις κοπηλασίας λάμβαναν χώρα στη μικρή τεχνητή λίμνη του Γερεβάν, η οποία είχε δημιουργηθεί μία δεκαετία νωρίτερα, αλλά ήταν ήδη μολυσμένη από βιομηχανικές απορροές και ελάχιστοι τολμούσαν να κολυμπήσουν σε αυτή. Ο Αλμασακιάν επινόησε και πειραματικές ασκήσεις για το μαθητή του. Για παράδειγμα, τοποθετούσε σανίδες ξύλου σε μπότες σκι και τον έβαλε να τρέχει με αυτές για να βελτιώσει τη δύναμη των ποδιών του. Σε άλλη άσκηση, ανέβαινε τρέχοντας σε λόφους γύρω από τη λίμνη, είτε κουβαλώντας έναν άλλο κολυμβητή, είτε με τα χέρια, ενώ κάποιος συνάδελφος του κρατούσε τα πόδια σε στυλ καροτσιού. Οι τεχνικοί κολυμβητές χρησιμοποιούν βοηθητικό εξοπλισμό κάτω από το νερό, αλλά μόνο για τις μεγαλύτερες αποστάσεις. Για τις πιο σύντομες, απλά κρατάνε την αναπνοή τους. Ο Αλμασακιάν είχε εκπαιδευτεί να κρατάει την αναπνοή του για λεπτά, μέχρι τα ένστικτα επιβίωσης να ενεργοποιούνταν, και το ίδιο έμαθε και στους αθλητές του. Το κλειδί ήταν ο σκόπιμος υπεραερισμός με 5 βαθιές αναπνοές. Αυτό άμβλινε την αίσθηση της ανάγκης για αναπνοή, μειώνοντας την ποσότητα διοξιδίου του άνθρακα στο αίμα,
επιτρέποντάς τους έτσι να παραμείνουν κάτω από το νερό για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Η ιδιαίτερη προπόνηση απέδωσε γρήγορα καρπούς και ο Σαβάρς, με το τεράστιο μονοπέδιλο που θύμιζε ουρά δελφινιού και τον απίστευτα δυνατό κορμό και πόδια του, έγινε ασταμάτητος. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 1972 στη Μόσχα, ο 19χρονος Σαβάρς κέρδισε το χρυσό μετάλλιο τόσο στα 50 όσο και στα 100 μέτρα, κερδίζοντας φήμη και αναγνωρισιμότητα. Από το πρώτο του Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μέχρι εκείνο του 1975, ο Σαβάρς κυριάρχησε, κερδίζοντας συνολικά 8 χρυσά μετάλλια, σπάζοντας πολλά παγκόσμια ρεκόρ. Οι δυτικοί άρχισαν να τον αποκαλούν χρυσόψαρο, επειδή πάντα έφερνε πίσω χρυσά μετάλλια. Όμως, το 1976, ο Σαβάρς έμεινε εκτός της σοβιετικής ομάδας, παρόλο που ήταν μόλις 23 χρονών και στο αποκορύφωμα της κυριαρχίας του. Η επίσημη αιτιολόγηση ήταν ότι δεν είχε αναρρώσει πλήρως από μια αρρώστια που τον ταλαιπώρησε λίγους μήνες πριν, αλλά ο Σαβάρς πιστεύει ότι οι σοβιετικοί αξιωματούχοι δεν έβλεπαν με καλό μάτι την κυριαρχία του και ήθελαν να προωθήσουν άλλους αθλητές. Ο πεισμωμένος πρωταθλητής άρχισε ακόμα πιο σκληρές προπονήσεις ώστε να δείξει στους αξιωματούχους της Ομοσπονδίας το λάθος που είχαν πράξει. Το πρωινό της 16ης Σεπτεμβρίου 1976, ο Σαβάρς έκανε τη συνηθισμένη του προπόνηση μαζί με τον αδερφό του Κάμο. Ξαφνικά, ο ήχος ενός μετάλλου που συγκρούονταν με τσιμέντο διατάραξε την ησυχία του τοπίου. Τα δύο αδέρφια κοίταξαν προς το σημείο του θορύβου και μέσα από την αμοθίελα που είχε δημιουργηθεί, διέκριναν ένα τρόλι να εξαφανίζεται κάτω από την επιφάνεια της λίμνης. Αμέσως οι κολυμβητές ξεφορτώθηκαν τον εξοπλισμό προπόνησης και όρμησαν μέσα στη λίμνη. Ο Σαβάρς είπε στον Κάμο να μείνει στην επιφάνεια για να μαζεύει τους επιβάτες που θα έβγαζε, αλλά και για να μπορεί να σώσει τον ίδιο αν κάτι πήγαινε στραβά. Ακολουθώντας τους ηλεκτρικούς στήλους του τρόλι που ξεπρόβαλαν από το νερό σαν κεραίες, βρήκε το όχημα σε βάθος 8 μέτρων και έψαξε κάποιο παράθυρο ή πόρτα από όπου θα μπορούσε να απεγκλωβίσει τους επιβάτες, αλλά δεν κατάφερε να βρει τρόπο. Έτσι, αποφάσισε να σπάσει το πίσω τζάμι του τρόλι. Ο Σαβάρς κατάφερε και έσπασε με κλωτσιά το τζάμι, αλλά τραυματίστηκε και ο ίδιος, καθώς τράβηξε πίσω το αριστερό του πόδι μέσα από το άνοιγμα. Αλλά το παγωμένο νερό της λίμνης βοήθησε στον περιορισμό της αιμορραγίας. Το χτύπημά του ξεκόλλησε το παράθυρο από την ελαστική επένδυση που το κρατούσε στη θέση του και ο Σαβάρς το τράβηξε και το αφαίρεσε τελείως, δημιουργώντας έτσι μία έξοδο. Ένας τυφώνας λάσπης από την κήτη της λίμνης καθιστούσε σχεδόν αδύνατο να δει τι γινόταν μέσα στο τρόλι. Ο Σαβάρς χρησιμοποίησε τα χέρια του και προσπαθούσε να πιάσει ανθρώπους χωρίς να βλέπει. Η μέθοδος που ακολούθησε ήταν η εξής. Όταν έπιανε κάποιον επιβάτη, ανέβαινε στην κορυφή του τρόλι, έβαζε τα πόδια του στην οροφή και εκτοξευόταν προς την επιφάνεια της λίμνης. Εκεί άφηνε τον επιβάτη στον Κάμο, ο οποίος μετέφερε τους επιβάτες στις λέμβους που είχαν αρχίσει να καταφθάνουν στο σημείο. Ο Σαβάρς έπαιρνε 5 βαθιές ανάσες και ξαναβουτούσε. Είχε τελειοποιήσει την τεχνική του υπεραερισμού με τις 5 ανάσες που του είχε διδάξει ο δάσκαλός του και αυτό τον βοήθησε να ανεβοκατεβαίνει στο νερό σαν καλοκουρδισμένη μηχανή. Η μοναδική φορά που δεν το τήρησε ήταν εξαιτίας της βιασύνης του, επειδή τα χρονικά περιθώρια για τους επιβάτες εξαντλούνταν. Ο Σαβάρς πήρε μόνο μία ανάσα αντί για τις κλασικές 5 και αυτό είχε ως αποτέλεσμα η επιθυμία του για αναπνοή να γίνει αφόρητη. Έτσι, όντας σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, άρπαξε το πρώτο μεγάλο αντικείμενο που άγγιξε και ανέβηκε γρήγορα στην επιφάνεια. Δυστυχώς, αντί για άνθρωπο, ανέβηκε κρατώντας ένα μεγάλο ορθογώνιο κάθισμα. Αργότερα, ο Σαβάρς δήλωσε: «Θα μπορούσα να είχα σώσει μία ακόμα ζωή. Έπρεπε να πάρω 5 ανάσες. Αυτό το κάθισμα στοιχιώνει ακόμα τα όνειρά μου». Ο Σαβάρς ανέβαζε ανθρώπους για πάνω από 20 λεπτά, μέχρι που τα συνεργεία διάσωσης του είπαν να σταματήσει και να μην ρισκάρει άλλο τη ζωή του, μιας και δεν είχε νόημα. Όσοι βρίσκονταν μέσα στο τρόλι ήταν ήδη νεκροί. Συνολικά, ο Σαβάρς απεγκλώβησε 30 με 35 επιβάτες, αλλά κάποιοι από αυτούς δεν ήταν πλέον ζωντανοί όταν τους έβγαλε. Σύντομα έφτασαν στο σημείο δύο γερανοί για να ανασύρουν το τρόλι και ο Σαβάρς ανέλαβε να περάσει τα καλώδια των γερανών στο βυθισμένο όχημα. 45 λεπτά μετά την πτώση του στο νερό, το τρόλι ανασύρθηκε με περισσότερους από 40 νεκρούς επιβάτες μέσα του. Τα δύο αδέρφια βγήκαν από τη λίμνη, όπου συνάντησαν τον πατέρα τους, Βλαντίμιρ, ο οποίος άκουσε για το ατύχημα και έσπευσε στο σημείο με το αμάξι του. Βγαίνοντας από το νερό, τα πόδια του Σαβάρς άρχισαν να τρέμουν και ένιωσε τις δυνάμεις του να τον εγκαταλείπουν. Ο πατέρας του έδεσε πρόχειρα το τραυματισμένο του πόδι με το πουκάμισό του και τον πήραν σπίτι. Λίγες ώρες μετά, ο Σαβάρς ανέβασε πυρετό,
και άρχισε να παραλυρεί. Το σώμα του είχε πάθει μεγάλη ζημιά από τα παγωμένα και μολυσμένα νερά της λίμνης και η μεταφορά του στο νοσοκομείο κρίθηκε αναγκαία. Εκεί διαγνώστηκε με βαριά πνευμονία αλλά και σεψιμία και έπεσε σε κόμμα. Οι πιθανότητες να ζήσει ήταν μοιρασμένες. Εν τέλει ο Σαββάς τα κατάφερε και μετά από 40 μέρες επανήλθε. Σταδιακά η κατάσταση της υγείας του άρχισε να βελτιώνεται και 1,5 μήνα μετά πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και επέστρεψε στο σπίτι του. Όταν ένιωσε καλύτερα, ο Σαββάς επέστρεψε στις πισίνες. Όμως διαπίστωσε ότι δεν ήταν ο αθλητής που ήταν στο παρελθόν. Το αναπνευστικό του σύστημα είχε υποστεί μόνιμη βλάβη. Βλένα έβγαινε από τα πνευμόνια του και αυτό του προκαλούσε ασταμάτητο βήχα, ο οποίος τον ανάγκαζε να βγάζει το επιστόμιο που του έδινε αέρα από τη δεξαμενή κατάδεση. Πέρα από το αναπνευστικό πρόβλημα, ο Σαββάς είχε και ψυχολογικό θέμα, μιας και ένιωθε ότι πλέον μισούσε το νερό. Παρόλα αυτά, ήθελε να αποδείξει την αξία του και συνέχισε τη σκληρή προπόνηση για να πάρει μέρος στο Σοβιετικό Πρωτάθλημα του 1977 που θα γινόταν στον Μπακού. Ολόκληρη η οικογένειά του ταξίδεψε από την Αρμενία για να τον δει να αγωνίζεται και ο Σαββάς ήταν αποφασισμένος να πετύχει. «Ποτέ δεν είχα αγωνιστεί τόσο θυμωμένος», δήλωσε λίγα χρόνια αργότερα, όταν ρωτήθηκε για την πρώτη του κούρσα μετά το ατύχημα. Ο Σαββάς αγωνίστηκε στα 400 μέτρα και κυριάρχησε, όχι μόνο νικώντας με μεγάλη διαφορά, αλλά και πετυχαίνοντας το 11ο και τελευταίο παγκόσμιο ρεκόρ της καριέρας του. Το κύκνιο άσμα στη λαμπρή καριέρα του Σαββάς έλαβε χώρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 1977 στην Ουγγαρία λίγους μήνες αργότερα, όπου κατάφερε να πάρει ένα χρυσό και 3 σημαίνια μετάλλια. Έτσι, ο Σαββάς επανήλθε στην κορυφή του αθλήματός του σχεδόν ένα χρόνο μετά το περιστατικό που παραλίγο να του στοιχήσει τη ζωή. Δυστυχώς, το σώμα του δεν μπορούσε να συνεχίσει άλλο σε αυτούς τους ρυθμούς και σε ηλικία 24 ετών ο Σαββάς αποσύρθηκε. Η απόφασή του προκάλεσε αρκετές απορίες στους αθλητικούς κύκλους, διότι ελάχιστοι γνώριζαν τι πραγματικά είχε συμβεί. Η Σοβιετική κυβέρνηση είχε αποκρύψει το ατύχημα, όπως ήταν η τυπική διαδικασία, και κανένας δεν έμαθε για τη διάσωση. Η τοπική κομμουνιστική εφημερίδα έκανε απλώς μια γενική αναφορά σε ένα θανατηφόρο ατύχημα και οι άνθρωποι που σώθηκαν από τον Σαββάς δεν έμαθαν καν το όνομα του διασώστη τους. Τοπικοί αξιωματούχοι αναγνώρισαν το ρόλο του Σαββάς και του Κάμου στη διάσωση, αν και σιωπηρά. Τα δύο αδέρφια έλαβαν πιστοποιητικά και από 38 ρούβλια ο καθένας, περίπου το 1/4 ενός μέσου μισθού εργάτη. Ο πατέρας τους επέστρεψε τα πιστοποιητικά και τα χρήματα, λέγοντας ότι «τα παιδιά μου δεν το έκαναν για τα χρήματα». Ο Σαββάς ανέφερε ότι «μετά το ατύχημα, κάποια άτομα ήθελαν να δημοσιεύσουν ένα άρθρο σε εφημερίδα για το περιστατικό, αλλά δεν τους άφησαν. Στη Σοβιετική Ένωση, τα τρόλεϊ δεν έπρεπε να πέφτουν στο νερό». Ο πρωταθλητής παρέμεινε σιωπηλός για το ατύχημα και για τα επόμενα χρόνια. «Γιατί να μιλάω γι' αυτό, σε ποιο να το πω, ποιο είναι το νόημα, για να γίνω γνωστός. Το είχα ήδη πετύχει αυτό», απάντησε ο Σαββάς όταν ρωτήθηκε για την κατάσταση. Το 1982, ένας δημοσιογράφος της εφημερίδας Κομσομόλσκα για Πράβτα έμαθε την ιστορία από έναν προπονητή, γνωστό του Σαββάς, και παραδόξως πήρε άδεια από τις αρχές να το δημοσιεύσει. Το άρθρο του, «Η υποβρύχια μάχη ενός πρωταθλητή», έκανε για πρώτη φορά την ιστορία γνωστή στο κοινό, μεταξύ αυτών και στη σύζυγο του Σαββάς, Νέλη, με την οποία είχε παντρευτεί ένα χρόνο πριν. Όταν το ρώτησε γιατί δεν της είχε αναφέρει τίποτα, ο Σαββάς απάντησε: «Πρέπει να κάνουμε μωρά, όχι να λέμε ιστορίες». Ο Σαββάς εισέπραξε πολλή αγάπη από τον κόσμο για τις πράξεις του, με πάνω από 75.000 ευχαριστήρια γράμματα να φτάνουν σε αυτόν από κάθε γωνιά της Σοβιετικής Ένωσης. Το Κρεμλίνο του απένιμε το παράσημο του τάγματος της τιμής, καθώς και ένα μετάλλιο για τη σωτηρία από τον πνιγμό, αλλά όχι το ανώτατο παράσημο του ήρωα της Σοβιετικής Ένωσης, που έκανε πολλούς να πιστέψουν πως η Σοβιετική κυβέρνηση ήθελε να αποβαθμίσει τα κατορθώματα του Αρμένιου πρωταθλητή. Όμως δεν ήταν η τελευταία φορά που ο Σαββάς έσωσε ζωές. Το 1983 βρισκόταν μέσα σε λεωφορείο καθώς πήγαινε προς το κέντρο του Γερεβάν, όταν η μηχανή του οχήματος έπαθε κάποια βλάβη και ο οδηγός σταμάτησε και κατέβηκε να δει το πρόβλημα. Ξαφνικά, το λεωφορείο άρχισε να κυλάει προς τα πίσω, μιας και το χειρόφρενο για κάποιο λόγο δεν λειτουργήσε. Το όχημα άρχισε να επιταχύνει και κατευθυνόταν προς ένα γκρεμό. Ο Σαββάς, που καθόταν μπροστά, πήδηξε μέσα στην καμπίνα του οδηγού και σταμάτησε το όχημα προτού να είναι αργά. Όταν ρωτήθηκε γιατί κινήθηκε πρώτος προς το τιμόνι, απάντησε πως απλά καθόταν πιο κοντά από όλους. Η μοίρα τα έφερε έτσι, ώστε ο πρώην πρωταθλητής να βρεθεί σε παρόμοια κατάσταση για μία ακόμα φορά. Στις 19 Φεβρουαρίου του 1985,
ο Σαββάρς δούλευε σε ένα υποκατασκευή κτίριο ως πολιτικός μηχανικός, δίπλα στο διάσημο Σοβιετικό Αρμενικό Αθλητικό και Καλλιτεχνικό Κέντρο στο Γερεβάν, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες. Παρόλο που δεν ήταν εξοικειωμένος με τη φωτιά, αλλά ούτε διέθετε προστατευτικό εξοπλισμό, όρμησε μέσα στο κτίριο και άρχισε να απεγκλωβίζει ανθρώπους. Κατάφερε και έσωσε αρκετούς μέχρι να καταρρεύσει από τα εγκάβματα που υπέστη και τα τοξικά αέρια που είχε εισπνεύσει. Αρχικά θεωρήθηκε νεκρός, όμως ένας ταξιτζής που είχε σπεύσει στο σημείο για να βοηθήσει, εντόπισε σφιγμό στο σώμα του και τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί έδωσαν μεγάλη μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Ο Σαββάρς βγήκε νικητής και από αυτόν τον αγώνα, αλλά απέκτησε πολλά προβλήματα υγείας. Το 1993 μετακόμισε στη Μόσχα μαζί με τη γυναίκα του, τις κόρες του Λουσίν και Ζαρούχη και το γιο του Τίγκραν. Εκεί άνοιξε ένα εμπορικό κατάστημα παπουτσιών, το οποίο ονόμασε, διόλου τυχαία, Δεύτερη Αναπνοή, και άρχισε να ασχολείται με επιχειρήσεις. Ανακαλώντας εκείνο το πρωινό στη λίμνη, ο Σαββάρς είπε: «Δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Ήξερε ότι δεν θα ήταν σωστό αν ο καλύτερος υποβρύχιος κολυμβητής του κόσμου βρισκόταν εκεί και δεν προσπαθούσε να βοηθήσει. Η φύση και η ανθρωπότητα θα με έκριναν. Ο Θεός πιθανότατα θα με έκρινε». Το 2014, η Ρωσική Ομοσπονδία του έκανε την τιμή να κουβαλήσει την Ολυμπιακή Φλόγα για τους 22ους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες που έγιναν στο Σότσι. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, η φλόγα έσβησε, αλλά ο Σαββάρς διατήρησε την ψυχραιμία του και έκανε νόημα σε ένα φρουρό να την ανάψει πάλι. Το γεγονός έδωσε πάτημα σε αρκετά δυτικά μέσα να κατακρίνουν τη διοργάνωση και ως απάντηση, οι Ρώσοι άφησαν τον Σαββάρς να κρατήσει τον πυρσό και την επόμενη μέρα, κάνοντάς τον το μοναδικό άνθρωπο στην ιστορία που κουβάλισε την Ολυμπιακή Φλόγα 2 φορές. Ο Σαββάρς παραμένει μέχρι σήμερα ένα ζωντανό θρύλο στην Αρμενία και τη Ρωσία. Η UNESCO τον τίμησε με το βραβείο Fair Play, παρόλο που το κατόρθωμά του δεν είχε σχέση με αθλητισμό. Επιπλέον, το όνομά του δόθηκε σε έναν αστεροειδή, τον 3027 Σαββάρς, από τον Ρώσο αστρονόμο Νικολάη Τσέρνιχ, που τον ανακάλυψε το 1978. Συνοψίζοντας, ο Σαββάρς έκλεισε τη σύντομη καριέρα του ως κάτοχος 11 παγκόσμιων ρεκόρ, 17 φορές πρωταθλητής κόσμου, 13 φορές πρωταθλητής Ευρώπης και 7 φορές πρωταθλητής Σοβιετικής Ένωσης. Μπορεί να αναγκάστηκε να σταματήσει την τεράστια καριέρα του σε ηλικία μόλις 24 ετών, αλλά καμία διάκριση δεν μπορεί να περάσει σε δόξα και αξία το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι χρωστάνε τη ζωή τους στον Σαββάρς Καραπετιάν. Ένα πραγματικό ήρωα. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like, αφήστε ένα σχόλιο και εγγραφείτε στο κανάλι για περισσότερες ιστορίες. Ευχαριστώ για την παρακολούθηση και τα λέμε την επόμενη φορά.